Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι μια μέρα δημοκρατικής συμμετοχής, μέρα ενδυνάμωσης της προοδευτικής παράταξης, μέρα ανανέωσης της σύγχρονης αριστεράς. Είναι μια σημαντική μέρα για τους προοδευτικούς πολίτες αυτού του τόπου. Σήμερα από το πρωί χιλιάδες άνθρωποι στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιστρέφει δυναμικά. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους, στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή με ισότητα, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι το σχέδιό του για τα επόμενα χρόνια είναι να επιβιώσουμε. Δεν θα πάρουμε. Σήμερα στέλνουμε το πρώτο μήνυμα. Από αύριο διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Είμαι πραγματικά συγκινημένος από την κοσμοσυρωή σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμος. Κάντε λίγο υπομονή όσοι είστε στις γραμμές. Είναι απρόσμενη η προσέλευση, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση σύντομα στον τόπο. Προοδευτική κυβέρνηση που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και ξέρει να διαχειρίζεται το μέλλον του τόπου, τους πόρους του τόπου και να λύνει τα προβλήματα του τόπου. Μια σύγχρονη πατριωτική κυβερνώσα αριστερά. Αυτό είναι το όραμά μου. Αυτό φαίνεται να βλέπει ο κόσμος και να ανταποκρίνεται. Κάντε υπομονή. Ψηφίστε σήμερα για όποιον θέλετε, αλλά ψηφίστε. Και από αύριο ενωμένοι συνεχίζουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ και με τη νίκη. Είναι μια σημαντική ημέρα. Είναι μια σημαντική μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια σημαντική μέρα για την κοινωνία. Και είναι και μια σημαντική μέρα για τον κόσμο της αριστεράς. Ελπίζω να προχωρήσουμε μπροστά με τις αξίες μας, τις αναλύσεις μας, τις προτάσεις μας, για να μπορεί η χώρα να αλλάξει το παράδειγμα και να φέρει το κάτι καινούριο που το χρειάζεται τόσο πολύ μετά από τόσες κρίσεις που έχει περάσει. Το σύνθημά μου ήταν αξιόπιστα, ενωτικά, αριστερά. Και νομίζω ότι η άλλη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη αν ο κόσμος της αριστεράς δείξει αυτά τα αντανακλαστικά που χρειάζεται για να αλλάξει το παράδειγμα που σας είπα. Σήμερα ψηφίζουμε, σήμερα αλλάζουμε, σήμερα συμμετέχουμε για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Για να σώσουμε την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη από τα σχέδιά του. Για να υπερασπιστούμε τη χώρα από τη γιοταχή εξωτερική του πολιτική. Για να ξεκινήσουμε μια ενωτική πορεία προς τον μετασχηματισμό. Μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα χυλό χωρίς λογοδοσία. Μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα με κλειστές πόρτες. Κάνουμε τα ανοίγματά μας, χτίζουμε την ανοιχτή, δημοκρατική, προοδευτική παράταξη της χώρας. Χτίζουμε την παράταξη της νίκης. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και την αριστερά. Και θεωρώ ότι έχουμε ακόμα μέχρι το βράδυ δυνατότητες πάρα πολλοί φίλοι και μέλη να λάβουν μέρος σε αυτή τη δικασία της εκλογής. Και θεωρώ σημαντικό γιατί θέλουμε να αλλάξουμε πορεία. Είχαμε μία ήττα και μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μία ανασυγκρότηση για να φτιάξουμε ξανά μία κυβερνητική πολιτική πλειοψηφία για να αναλάβουμε την ευθύνη για τη χώρα. Η επόμενη μέρα δεν θα βρει απλά το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, θα τον βρει πιο δυνατό. Θα τον βρει ανανεωμένο, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Να έχουμε μια καινούργια ηγεσία, να έχουμε όμως και ένα νέο κόμμα και μια πιο ισχυρή πολιτική πρόταση. Διότι πράγματι είχαμε σοβαρά θέματα να λύσουμε και εμείς, τα οποία έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος, παρότι ήταν θερινή περίοδος, παρότι είχαμε τα μεγάλα προβλήματα των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Οι πέντε υποψήφοι κατέθεσαν σοβαρές προτάσεις, έχουν μπει στη ζωή του κόμματος. Είναι σημαντικό το ότι και η κοινωνία ενδιαφέρθηκε για τις υποψηφιότητες και για τη συζήτηση αυτή. Προφανώς όλα αυτά δεν τελειώνουν σε μια μέρα, ούτε λύνονται μόνο από το πρόσωπο και την επιλογή του νέου ή της νέας Προέδρου.